Οι σολίστες του Τιτανικού συνεχίζουν το βιολί τους. Εδώ ομολογείται από όλες τις πλευρές της Βουλής, από όλες τις πλευρές της κοινωνίας, ότι το πράγμα δεν τραβάει. Και οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές συνεχίζουν να ερίζουν στην αίθουσα ποιος φταίει περισσότερο που έφτασε η χώρα εδώ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι 100% φταίτε και οι δύο. Εσείς κυβερνήσατε όλα αυτά τα χρόνια, εσείς πήρατε την Ελλάδα και την φέρατε σε αυτό το επίπεδο. Όμως θα γίνει κάποια στιγμή. Και πόσο σημασία έχει αν φταίει 60 το Πασόκ και 40 η Νέα Δημοκρατία ή το αντίθετο. Κυβερνήσατε με άνετες πλειοψηφίες όλα αυτά τα χρόνια και το αποτέλεσμα είναι αυτό που ζούμε σήμερα. Έχουμε μια χώρα η οποία δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς δανεικά. Μια χώρα που διαρκώς βρίσκει ακριβότερα λεφτά. Μια χώρα η οποία για να μπορέσει να ζήσει πρέπει να δίδει πολλά από την εθνική της κυριαρχία, την οποία παραχωρούμε καθημερινώς. Μην κοροϊδευόμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μέχρι τώρα έχουμε την Τρόικα, αύριο θα δείτε ότι θα υπάρχει επίτροπο σε κάθε υπουργό από την κυρία Μέρκελ. Εκεί οδηγήσατε τα πράγματα. Και είδα να καθίσετε οι δύο μεγάλοι, που εννοείται ότι εκπροσωπείτε πόσο, το 45% του ελληνικού τώρα πλέον, να καθίσετε να μας κάνετε σοβαρές προτάσεις, τσακώνεστε και τρώγεστε εδώ μέσα. Αλλά εδώ στην αίθουσα πρέπει να γίνονται προτάσεις, να βρούμε λύσεις, να σώσουμε την πατρίδα. Και δεν άκουσα σήμερα καμία πρόταση. Και δεν ανάγκη να χρησιμοποιούμε τόσο πολύ επιτέλους με μισήματα. Εγώ τρεις μήνες εδώ στην αίθουσα σας έλεγα ότι θα πάρουμε και τα τρία πρικιά. Ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το πίστευε. Είναι επιτυχία του Πρωθυπουργού. Ποσός με ενδιαφέρει. Είναι επιτυχία του Ομπάμα που φοβήθηκε η δυτική του οικονομία και έστειλε τον Υπουργό Οικονομικών την προηγούμενη μέρα στην κυρία Μέρκελ και τη τράβηξε τη φούστα. Ποσός με ενδιαφέρει. Αυτά τα οποία πήρα εγώ αυτές τις ημέρες ως Ελλάδα είναι θετικά. Πώς να το κάνουμε, αρνητικά δεν είναι. Το θέμα που μπαίνει, κύριε Πρωθυπουργέ, και σας το είπα, είναι αυτός ο νέος βατήρας. Ένας νέος βατήρας, ένα νέο φαλτήριο. Θα μπορέσει αυτή η κυβέρνηση που έχει πιστεί αυτή τη νέα ευκαιρία? Όχι. Γιατί οι εξετάσεις που έδωσε ενώ του μνημονίου ήταν απογοητευτικοί. Τι είναι εκείνο το οποίο θα βεβαιώσει τον ελληνικό λαό ότι τώρα αυτή τη νέα ευκαιρία που υπάρχει θα μπορέσει να διεκπαιρεώσει σωστά? Εκεί είναι και η μεγάλη μου ένσταση. Από εκεί πέρα χρειάζονται προτάσεις και ιδέες και υπερβάσεις. Εγώ θα ήθελα στις 24 του μηνός, στο ίδιο αεροπλάνο που θα πάει το Παπανδρέου, να είναι εκεί 5 πολιτικοί αρχηγοί. Και να πάμε εκεί ο καθένας να δείξουμε, αν μη τι άλλο, ότι η Ελλάδα όλη είναι παρούσα και διοικητική των σύνολό της για την Ελλάδα. Γιατί να μην το κάνουμε? Γιατί δεν πρέπει να γίνει αυτό? Γιατί δεν πρέπει να πάμε πάνω να πούμε εδώ είναι η Ελλάδα? Να δείξουμε ότι αν μη τι άλλο το διέρη και βασίλευε όλων αυτών των ετών δεν υφίσταται. Γιατί δεν πρέπει? Γιατί δεν έχουμε μάθει, δεν έχουμε μπολιαστεί με αυτήν την νοοτροπία της συλλογικής και συνολικής δουλειάς. Κύριε Πρωθυπουργέ, εμείς μιλήσαμε πολλές φορές για αξιοποίηση. Όχι. Ένα λεπτό χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό το έχετε ακόμη, κύριε Πρόεδρε. Σας δίνω δύο προτάσεις, κύριε Πρωθυπουργέ, και θέλω να τις ακούσετε από το καλό σας αυτή. Πρώτον, να μαζέψουμε όλα αυτά τα κίνητα σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο και να πουλήσουμε το αμοιβαίο κεφάλαιο με τα προσιακά στοιχεία και θα πουληθεί εύκολα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Έχουμε άμεσα τα λεφτά, τα έχουμε σε 6 μήνες στο πορτοφόλι της Ελλάδος και συνεχεία η αξιοποίηση της επιμέρους περιουσίας θα φέρει κέρδη σε όλους αυτούς οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Αυτό είναι αύριο και η περιουσία μένει στην Ελλάδα και είναι να αξιοποιήσουμε, έχουμε το χρόνο και σήμερα βρίσκουμε λεφτά που τα έχουμε ανάγκη. Γιατί το ζητούμενο, το αντιλαμβάνεστε όλοι, είναι να κατεβάσουμε τη σχέση του χρέους με το ΕΠ σε μονάδες που να μπορούν να αντιματοποιήσουμε. Για 10 τέλη κάτω από το 90, ματιοπονούμε, μην κοροϊδευόμαστε, κάθε φορά θα παίρνουμε δανεικά. Εάν αυτό δεν σας βγαίνει, σας έχω δεύτερη πρόταση. Βρείτε ένα αντικειμενικό
εκτιμητή, μαζεύτε 55-50 δισεκατομμύρια ακίνητα και πηγαίνετε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πέστε. Πάρτα, δώ μου τα κεφάλια και δώ μου μία οψιόν. Εάν σε 20 χρόνια μπορέσω να μαζέψω τα λεφτά, τα ξαναπαίρνω πίσω. Συγκεκριμένες προτάσεις. Εγώ θα ήθελα να ακούσω κι άλλες προτάσεις από άλλα στόματα. Γιατί δεν λέτε προτάσεις? Δηλαδή σκεφτόμαστε τόσο φθηνά ότι αν πετύχει η κυβέρνηση θα ποντάρει ο ελληνικός λαός τον Παπανδρέου. Άμα πετύχει η κυβέρνηση θα έχει πετύχει η Ελλάδα. Εγώ δεν είμαι ο Παπανδρέκος. Και το καταλάβουν καλά οι πρώην συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι ο μόνος βουλευτής τότε της Νέας Δημοκρατίας που έχω πάει φυλακή από το Πασόκ. Πίσω από τα κάγκελα. Ως εκ τούτου λοιπόν μην πηγαίνετε σε αστείες φράσεις και πράγματα που χρησιμοποιήσατε και απέτυχαν. Και απευθύνομαι με εξαιρετικό σεβασμό εις τον αξιότιμο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε αρχηγέ της Νέας Δημοκρατίας, ο συνεργάτης σας ή φερόμενος συνεργάτης σας, ο κύριος Φαΐλος Χανιλιώτης, με ένα ανέσχυντο πρωτοφανές άθρο εξυβρίζει τον αρχηγό του λαός, ποσός με ενδιαφέρει, τίτλος τιμής είναι να ανασυβρίζουν τα άθρα, αλλά μεταξύ των άλλων λέει φυλάδα την καθημερινή. Λέει παπαγαλάκι το Sky. Επειδή βγήκε μια δημοσκόπηση η οποία εν πάση περιπτώσει δεν ήταν τόσο δημοφιλή σε εσάς, φτάσατε σε αυτό το ακραίο σημείο να βρίζετε φυλάδα μια ιστορική εφημερίδα? Αφήστε αυτά που λέει για μένα. Τα τζαπώστε κι εσείς αν τα διαβάζετε. Γνωρίζω ότι είχατε μια ευαισθησία και τον πολύ καλό σας συνεργάτη και φίλο τον κύριο Βάρδα, για κάποιο λόγο, πολύ λιγότερο από αυτόν, έτσι τον παραμερίσατε. Θέλω να δω τι θα κάνετε για τον κύριο Ανιδιώτη. Αν θα το στηρίξετε, κύριε μελλοντικέ πρωθυπουργέ, πολύ φοβούμαι ότι θα είσαστε ίδιος με αυτόν. Πιστεύω ότι από το βήμα της Βουλής θα καταγγείλετε αυτές τις πράξεις οι οποίες μειώνουν την ποιότητα και την ηθική πλευρά αυτής παράταξης που κι εσείς για μεγάλο χρονικό διάστημα υπηρετήσετε και ξαναυπηρετείτε, αλλά και εγώ. Παρακαλώ πάρα πολύ, τοποθετηθείτε εάν αυτός ο άνθρωπος, ο κ. Φαΐλος Χανιλιώτης, μπορεί να βρίζει πολιτικούς αρχηγούς και να ξεβρίζει μεγάλες εφημερίδες όπως η Καθημερινή και μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς όπως το Sky.